Η αποστολή του Όφη επέστρεψε από την Πάτρα με το διπλό ανόδου στις αποσκευές της και αρκετοί φύλαθλοι περίμεναν τους θριαμβευτές στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αν και περασμένα μεσάνυχτα, οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού team έτυχαν πολύ θερμής υποδοχής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος με το χαμόγελο στα χείλη έριξε τους τόνους ενώ ψιάρι, όμως έκανε λόγο για παίκτες μάγκες. Ο Γιώργος Τρέζος από την πλευρά του στάθηκε στη δυναμική που βγάζει ο Όφη ως σύνολο. Έχουμε πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Όμως πρέπει να πω αυτό που είπα μετά το παιχνίδι, ότι όλοι μπορεί να λένε ότι έχει τελειώσει. Εγώ θα πω ότι μέχρι που να τελειώσει και μαθηματικά θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να παίρνουμε πόντους για να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά αυτή την άνοδο. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα σαν ομάδα με την ιστορία που έχουμε, με τη δυναμική που έχουμε να χαλαρώνουμε σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχουμε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι μπροστά μας και όπως είπα, μέχρι που να εξασφαλίσουμε μαθηματικά την άνοδο θα πανηγυρίζω για μία μέρα. Την επόμενη μέρα θα σκέφτομαι το επόμενο μάτς. Οι παίκτες που έχει Όφη αυτή τη στιγμή είναι μάγκες παίκτες. Αυτό το έχουν αποδείξει πολλές φορές. Έχουν στηρίξει την ομάδα, τη στηρίζουν και νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει είναι ένα μικρό θαύμα για την ομάδα μας από τον Ιανουάριο και μετά. Αλλά εδώ είμαστε για να συνεχίζουμε ακόμα μικρά πράγματα να βάλουμε στην ιστορία της ομάδος. Η αγάπη του κόσμου είναι δεδομένη, έρχονται εδώ να μας συμπαρασταθούν. Καταλαβαίνω την αγάπη τους, τη χαρά τους, όμως την Τετάρτη έχουμε άλλο μάτς. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το διπλό που πετύχαμε σήμερα, αλλά εντάξει, δεν θα πούμε εμείς ότι η άνοδος έχει κλειδώσει. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε βαθμολογικά την άνοδο με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια συγκέντρωση. Και νομίζω ότι αξίζουμε πάρα πολύ αυτές τις στιγμές που περνάμε, γιατί πέρασαμε πολλές δυσκολίες. Και εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος και για τους συμπαίκτες μου, αλλά και για τον κόσμο και για τους προπονητές που μόνο εμείς ξέρουμε τι περάσαμε πραγματικά μέσα στη χρονιά. Νιώθω πολύ περήφανος. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι με τον Άρη Τετάρτη, ένα ντέρμπι, θα δώσουμε και τον καλύτερο μας σε αυτό και πιστεύω ότι θα πάμε καλά.